Θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις ακόμα. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζει η γερμανική, όχι κυβέρνηση, αλλά κοινωνία. Αυτό το ανθρωπιστικό δράμα είναι πολύ, πολύ λίγη λέξη για να το χαρακτηρίσει αυτό που γίνεται στη Γάζα. Με τους χιλιάδες νεκρούς και κυρίως τα χιλιάδες νεκρά παιδιά, τις γυναίκες. Αυτό δεν είναι πόλεμο, αυτό είναι καταστροφή. Η Γερμανία είναι μια χώρα η οποία έχει την λεγόμενη Staatsräson. Δηλαδή, στο σύνταγμά της συμπεριλαμβάνει την ευθύνη της στην ασφάλεια της στο Ισραήλ. Είναι μια συνταγματική επιταγή αυτή τη στιγμή η Γερμανία να στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ. Εμείς στην Ελλάδα δεν το καταλαβαίνουμε και νομίζω ότι και ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Αλλά λόγω αυτού του παρελθόντος δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει το οτιδήποτε στο Ισραήλ χωρίς η Γερμανία, το Βερολίνο, να πάρει το μέρος του Ισραήλ. Ενώ στην αρχή λοιπόν ήταν μια κατηγορηματικές οι δηλώσεις ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα, με το πέρασμα έχουμε κλείσει ένα μήνα μετά από αυτό το σφυροκόπημα το οποίο γίνεται και το οποίο έχουν ξεπεράσει 11.500. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο γίνεται, ένα μακελιό αυτό το οποίο γίνεται και το λέω με κάθε έννοια γνωρίζοντας του τι ακριβώς λέω. Και τώρα υπάρχει μια μετάθεση, ας πούμε, απόψεις ορολογίας. Η κυρία Μπέρμποκ πήγε σε μια τρίτη φορά επίσκεψη στο Ισραήλ, αφού προηγουμένως είχε πάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτια και στη Σαουδική Αραβία, και άλλαξε λίγο την ρητορία της, λέγοντας ότι κάθε νεκρός μετράει. Και επίσης έριξε πολύ μεγάλο βάρος στην ανθρωπιστική πλευρά. Από την άλλη πλευρά, και ακούγοντας πάλι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι τη στιγμή κατά την οποία η Χαμάς δεν σταματάει τα χτυπήματα με ρουκέτες, τη στιγμή κατά την οποία δεν απελευθερώνει τους ομήρους, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνά του. Μάλιστα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι μια δυσκολία. Ναι, είναι προφανές. Προφανώς θα τα πούμε και αύριο, γιατί αύριο νομίζω είναι τα σπουδαία.